που σε αναγκάζει να είσαι στον εαυτό σου, γιατί κάποιος μπαμπάς, κάποια μαμά, κάποια οικογενειακά άλλα μέλη σε έχουν τρομάξει από μικρό, σε έχουν φοβήσει και σε ανάγκασαν να κλειστείς μέσα στη δική σου πανοπλία. Συνέβη κάτι. Συνέβη κάτι και σε ανάγκασε να φοβάσαι τους ανθρώπους τους δικούς σου, τους ανθρώπους σου. Συνέβη κάτι που σε έκανε να φοβάσαι να ανοιχτείς, να είσαι ο εαυτός σου, να διεκδικείς αυτά που θέλεις, να ζητάς από τους άλλους να σου δώσουν αυτά που θέλεις. Είμαι σίγουρη, Γεωργάκη, ότι έστω και αν απόλυτα δεν συνέβησαν έτσι τα πράγματα, σίγουρα κάτι θα έχει γίνει, τουλάχιστον τότε που ήσουν ένα μικρό παιδί που σε τρόμαξε. Κάποια γεγονότα στη ζωή, κυρίως τη ζωή των γονιών σου, από τότε που άρχισες να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, σε ανάγκασαν να δεις τον κόσμο μέσα από ένα παραβάν. Κλείστηκες μέσα στη δική σου σπηλιά, στο δικό σου έτσι καβούκι, γιατί φοβήθηκες προφανώς, γιατί τρόμαξες ή γιατί κάποια πράγματα, όταν ακόμη ήσουν πολύ μικρός, τα ερμήνευσες λάθος. Αυτό σημαίνει ότι αναγκάστηκες να είσαι ο Γιώργος μόνο για τον Γιώργο και για κανέναν άλλον, δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άλλον και όπως μας λες δεν έχεις φίλους. Είναι λογικό να μην έχεις φίλους, γιατί όταν δεν μπορείς να ανοιχτείς, γιατί φοβάσαι μήπως πληγωθείς. Ο φόβος τι είναι? Είναι ακριβώς αυτή η ανασφάλεια που νιώθουμε, ότι αν ανοιχτούμε, αν πούμε αυτά που πραγματικά έχουμε μέσα στην καρδιά μας, αν μιλήσουμε στους γύρω μας και τους πούμε τι μας απασχολεί, ποιες είναι οι επιθυμίες μας κλπ, μπορεί να μην μας καταλάβουν, μπορεί να γελάσουν μαζί μας, μπορεί να μας κοροϊδέψουν ή μπορεί να θελήσουν να μας κάνουν κακό. Δηλαδή να μεθοδεύσουν καταστάσεις που να έρθουν μπούμεραγκ εναντίον μας και μετά εμείς να πληγωθούμε. Φοβόμαστε μην πληγωθούμε, Γιώργο, και έτσι κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εαυτός μας και τι αμυντικές ικανότητες έχει. Είναι κάπως έτσι όπως το λέω? Θα ήθελα πραγματικά, Γιώργο, αν πέφτω μέσα σε αυτά που σου λέω τώρα, να μου στείλεις και άλλο μήνυμα και να μου σχολιάσεις αυτά που λέω απόψε. Προσπαθώ να λέω γενικολογίες, γιατί δεν ξέρω ακριβώς το οικογενειακό σου περιβάλλον. Δεν ξέρω πού μεγάλωσες και πού συνεχίζεις να υπάρχεις. Αν το ήξερα, αν είχα κάποια περισσότερα στοιχεία, θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ περισσότερο. Λες όμως εδώ ότι αισθάνεσαι ότι δεν είσαι φυσιολογικός. Μην το θέτεις τόσο σκληρά το θέμα. Μην βλέπεις τα πράγματα έτσι τόσο άσπρο-μαύρο. Υπάρχει και ενδιάμεση απόχρωση. Το ότι είσαι κλειστός τύπος, είσαι επιφυλακτικός και δεν κάνεις εύκολα φίλους, δεν σημαίνει ότι είσαι και όχι φυσιολογικό άτομο. Σημαίνει απλώς ότι όντως έχεις κάποια προβλήματα, που σχετίζονται στις κοινωνικές σου σχέσεις, στην συναλλαγή που έχεις με τα άλλα άτομα τριγύρω σου και στον τρόπο που χρησιμοποιείς την προσωπικότητά σου, τις δυνάμεις σου, τις γνώσεις σου, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν και θα σου πρότεινα, Γιώργο, μία έτσι αναλυτική συζήτηση να μπορούσαμε να έχουμε οι δυο μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία θέση και να σε βοηθήσω να καταλάβεις ότι ό,τι και αν έχει συμβεί στην παιδική μας ηλικία, αν κάποιος μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε, να το ερμηνεύσουμε σωστά και να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις, μπορεί να λυθεί. Μπορεί να πάψει να είναι δηλαδή το σαράκι που μας τρώει. Μπορεί να πάψει να είναι ο κόμπος. Μπορεί να λυθεί. Και αν δεν λυθεί, μπορεί να κοπεί, σαν τον γόρδιο δεσμό με τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν υπάρχει πρόβλημα άλυτο. Αρκεί να έχεις ένα οδηγό που να μπορεί να σε βοηθήσει, να σου δώσει κατευθύνσεις πώς να το λύσεις. Όλα διορθώνονται. Δεν είσαι αφύσικος. Είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Έχεις όμως κάποιες ευαισθησίες παραπάνω από τους άλλους. Και ακριβώς επειδή ίσως είσαι πιο ευαίσθητος από τους άλλους, έχεις δημιουργήσει ένα σκληρό κέλυφος, κλείστηκες στο κέλυφό σου μέσα και δεν θες ούτε να σου μιλάνε, αλλά ούτε για να μιλάς. Θέλεις να ζεις τη ζωή σου για τον Γιώργο και μόνο με τον Γιώργο. Είναι ωραία όμως η ζωή, Γιώργο. Η ζωή έξω είναι πάρα πολύ όμορφη. Και αν μπορέσεις κάποια στιγμή να δώσεις μια γροθιά στο καβούκι αυτό, να το ανοίξεις και να δεις από τις χαραμάδες που θα δημιουργηθούν, όσοι ακτίνες που θα μπαίνουν μέσα θα σου δίνουν ζωή, θα είναι η μεγαλύτερη ειδονή που θα έχεις νιώσει στη ζωή σου. Είναι όμορφη η ζωή, Γιώργο,
και οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Αρκεί να μπορέσεις να βρεις τα σημεία αυτά που έχουν την ομορφιά. Γιατί οι άνθρωποι έχουν και ελαττώματα, έχουν και κακίες, έχουν και αρνητικά σημεία, έχουν και σκοτεινές πλευρές. Εσύ όμως δεν θα πιάνεις αυτά. Θα πιάνεις τα όμορφα. Θα ξεδιαλέγεις, θα βλέπεις τους ανθρώπους που σου κάνουν για να τους κάνεις παρέα. Και θα βρεις αμέσως τον πρώτο φίλο. Τον πρώτο που θα έχεις κάποια κοινά να μοιραστείς μαζί του. Άπαξ και βρεις τον πρώτο, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Θα αρχίσεις σιγά σιγά να χτίζεις την δική σου ομάδα. Και θα αισθάνεσαι πανέμορφα μέσα εκεί. Καταρχάς θα αισθάνεσαι πιο ωραία με τους δικούς σου ανθρώπους, με το δικό σου περιβάλλον. Και θα βρεις και την κατάλληλη κοπέλα, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρός, 18 χρονών, μόλις τώρα ενηλικιώθηκες και σε περιμένει μια ζωή πανέμορφη να ζήσεις, σε διαβεβαιώ, Γιώργο. Θέλω ξανά να μου στείλεις μήνυμα και θέλω να μου πεις κατά πόσον συμφωνείς ή διαφωνείς με όλα αυτά που είπα. Και θέλω να μου επισημάνεις που τυχόν πρέπει να δώσουμε έμφαση στη δική σου περίπτωση. Μην ξεχνάς ότι πιο καλή δουλειά θα γίνει στέλνοντας στο κινητό. Λένα, αφήνεις κενό, γράφεις τι θέλεις να μου πεις, 54454, μην προτιμάς το Facebook, μην προτιμάς το Gmail. Θα χαθείς μέσα εκεί μαζί σε κάποιους άλλους Γιώργους ή Νίκους ή Γιάννηδες ή δεν ξέρω τι, που είναι δεκάδες και μπορεί να μην προλάβω να ασχοληθώ καν με την περίπτωσή σου ή να μην προλάβω καν να διαβάσω αυτό που μου στέλνεις. Θέλουμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να την πάρουμε. Να κάνουμε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι εδώ, φίλες και φίλοι. Ο Κτεοπαλίνης. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Κτεοπαλίνης βρίσκονται σε χώρο 6.500 τετραγωνικών μέτρων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο 600 τετραγωνικών, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τρόπο που να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που καθιστούν τον έλεγχο του οχήματός σας απόλυτα αξιόπιστο, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Εκτός από το χώρο ελέγχου και τα γραφεία διοίκησης υπάρχει και η κλιματιζόμενη αίθουσα αναμονής, από που μπορείτε να έχετε και οπτική επαφή με το όχημά σας τη στιγμή που διενεργείται ο έλεγχος. Οι εγκαταστάσεις είναι ειδικά διαμορφωμένες για πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πήραμε μια όμορφη ανάσα, βραδινό ερωτοσκόπιο και εμείς είμαστε και πάλι εδώ. Φίλε, διαβάζω τα μηνύματά σας, αυτά που μου στείλατε την περασμένη εβδομάδα και δεν πρόλαβα να απαντήσω και όσα είχαν μείνει από την προπερασμένη εβδομάδα. Είναι πολλά, αλλά δεν πειράζει, όσα πολλά και αν είναι, εγώ είμαι πανευτυχής γιατί μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας και μπορώ να φαίνομαι χρήσιμη έστω κατά ένα μικρό κομματάκι. Οπότε, έχετε πραγματικά τον λόγο της τιμής μου ότι δεν θα αφήσω κανέναν σας να στεναχωρηθεί, δεν θα αφήσω κανένα ερώτημα αναπάντητο. Στέλνετε συνεχώς ένα, αφήνετε κενό το θέμα σας, αυτό που σας απασχολεί, το αδιέξοδό σας και εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω στο 54454. Λένα, αφήνουμε κενό, γράφουμε το αδιέξοδό μας και το στέλνουμε 54454. Το ξαναλέω για όσους μόλις τώρα άνοιξαν το δέκτη τους. Μην προτιμάτε αποστολή στο Gmail το δικό μου. Δηλαδή, λένα λιβανός παπάκι gmail.com. Μην το προτιμάτε γιατί είναι δεκάδες
που έρχονται εκεί, αλλά είναι από πολλούς και διάφορους λόγους, πολλούς και διάφορους, πολλές και διάφορες έτσι, αιτίες που στέλνει κανείς μήνυμα και λόγω της εκπομπής της Τετάρτης και μπορεί να χαθεί το μήνυμά σας, φίλοι, εκεί. Ούτε επίσης στο Facebook, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι συνεχώς στο Facebook και να μιλάω ζωντανά μαζί σας.